Κόκκινο χτυπούν οι ελλείψεις σε προσωπικό, όπως καταγγέλνουν εργαζόμενοι σε νοσοκομεία του νησιού μας, οι οποίοι προχώρησαν στη διαμαρτυρία έξω από την 7η ύπαιστον Σταυρωμένο. Δεν θα δεχτούμε να δουλεύουμε ούτε απλήρωτοι, ούτε χωρίς ανάπαυση. Σε μια εβδομάδα τελειώνουν οι συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα και στη σύντηση, χωρίς να υπάρξει καμιά απάντηση επίσημη από την κυβέρνηση στο τι θα γίνει. Πρέπει να καταλάβουν ότι τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας είναι σε τραγική κατάσταση. Και δυστυχώς, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση να επικρατεί, οι πολιτικές αποφάσεις για την υγεία, το σύστημα θα καταρρεύσει. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που αυξάνονται και τα κρούσματα κορονοϊού, με τους ίδιους να εκφράζουν την ανησυχία τους. Πιανόμαστε ανοχήρωτοι. Διπλασιάζεται σχεδόν ο πληθυσμός και δεν φτάνουν λοιπόν οι ελλείψεις που έχουμε. Δεν φτάνουν τα τροχαία που έχουμε στις πόλεις μας. Έχουμε λοιπόν και την έξαρση πάλι που βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και απλώνεται πάλι το επόμενο κύμα. Και δεν φτάνουμε, παιδιά, δεν φτάνουμε. Μόνο στο Παγνί, πάνω από 30.000 είναι τα χρωστούμενα ρεπό, αλλά και οι άδειες στο προσωπικό, όπως δηλώνει ο Δημήτρης Βρύσαλης, ο οποίος παράλληλα χαρακτηρίζει προκλητικές δηλώσεις της κυρίας Γκάγκα ότι το Παγνί είναι άριστα στελεχωμένο. Αν υπάρχει επάρκεια προσωπικού, τότε ούτε τις χιλιάδες μέρες ρεπό θα οφείλονταν, ούτε θα μετακινούνταν προσωπικό, ούτε θα μένανε ακάλυπτα τα τμήματα. Θα νομίζει κανένας, αν δεν ζούσε σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το νησί, ότι είμαστε το Χάρβαρντ της Μεσογείου. Προσωπικό έχει έρθει, αλλά δεν επαρκεί. Ουσιαστικά είμαστε ίσα βάρκα, ίσα νερά, όταν βγάλεις παρετήσεις και συνταξιοδοτήσεις 10 χρόνια που δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο μέσος όρος των αδειών στην νοσηλευτική υπηρεσία είναι 90 ημέρες οφειλόμενων αδειών και ρεπό κατά μέσο όρο. Χρειάζεται ανανέωση με μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί τώρα να έρχονται τρίμηνες και εξάμηνες συμβάσεις. Στα Χανιά εντείνονται για αντιδράσεις εργαζομένων στο ενδεχόμενο ενοποίησης κλινικών, ενώ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου εργαζόμενοι αντιδρούν για το πάγωμα των προσλήψεων επικουρικού προσωπικού. Ήρθαν οι άνθρωποι να πιάσουν δουλειά, παραιτηθήκαν από τις άλλες δουλειές που ήταν, πιάσανε σπίτια και τους είπαν ότι παγώνει η πρόσληψη, γιατί υπήρχε ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα. Έχει περάσει 1,5 μήνες, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Όχι άλλα λόγια. Να κάνουν πράξεις, να φέρουν πίσω τους συναδέλφους που είναι σε αναστολή και να καταλάβουν ότι και εμείς είμαστε εργαζόμενοι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε θύματα αυτής της κατάστασης. Οι χειρουργικές κλινικές είναι έτοιμες να συνενωθούν, έχουν πέσει στο τραπέζι αυτές οι εκδοχές. Εμείς, σαν σωματείο, εννοείται ότι είμαστε αντίθετοι. Γυρίζει το νοσοκομείο πάρα πολλά χρόνια πίσω και δεν θα τα αφήσουμε να περάσει.